Μια ανάσα πριν τη σέντρα του Μουντιάλ, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το Corinthians Arena στο Σάο Πάολο. Τουρίστες από διάφορα σημεία του πλανήτη βρίσκονται ήδη στη Βραζιλία. Παρά τις διαδηλώσεις και το κλίμα δυσφορίας που επικρατεί ανάμεσα στους Βραζιλιάνους για το κόστος της διοργάνωσης, πολλοί είναι εκείνοι που πλέον έχουν μπει για τα καλά στους ρυθμούς του παγκόσμιου κυπέλου. Είμαι ήδη στο ρυθμό. Φωνάζω ότι η Βραζιλία θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια με τη βοήθεια του Θεού. Για το πρώτο παιχνίδι έχω το φυσιολογικό άγχος, αλλά η Βραζιλία θα κερδίσει με 2-0 με τα γκολ που θα βάλουν ο Νεϊμάρ και ο Παουλίνιο. Η ατμόσφαιρα είναι φιλική, το πάρτι είναι τέλειο, είναι ωραία να βρισκόμαστε εδώ. Δεν έχω δει κάτι ανησυχητικό, ούτε διαδηλώσεις. Η απεσταλμένη του Euronews στη Βραζιλία μεταδίδει. Μετά τις διαδηλώσεις και τις επικρίσεις για το κόστος της διοργάνωσης, επιτέλους το κλίμα έγινε πανηγυρικό. Το πράσινο και το κίτρινο χρώμα κυριαρχούν σε όλους τους δρόμους, στα παράθυρα, στα ρούχα, στα αυτοκίνητα. Είναι η έναρξη του Μουντιάλ στη Βραζιλία. Rita Freira, Euronews, São Paulo, Brasil.